Τώρα σκέφτομαι να σας πω αυτά όλα που χόρτασα και έζησα αυτές τις μέρες. Φοβάμαι ότι θα ζηλέψετε και δεν το θέλω. Αλλά θα σας πω δύο λέξεις. Ήμουνα για μια εβδομάδα στην Μυτιλίνη με την κυρία Μαρία, με τον Αντωνάκη μας και μια παρέα που θέλαμε να πάμε στο γάμο του Παπαδημήτρη. Ο Παπαδημήτρης, ο καλύτερός μου φίλος, είναι στο χωριό και ήταν πνευματικό παιδί του Παπαφώτη του Λαβριώτη, τον οποίον ξέρετε πόσο τον αγαπάω και με πόση λαχτάρα και χαρά περιμένω την αγιοκατάταξή του, που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει και να χαρούμε και να χαρεί και αυτό στον ουρανό και να τον έχουμε πάντοτε προστάτη και βοηθό. Πήγαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία, μείναμε 2 μέρες στην Παναγιά την Αγιάσο και λειτουργήσα εκεί. Πρώτη μου λειτουργία εκεί. Η Παναγιά στην Αγιάσο είναι από τις πιο θαυματουργές εικόνες της Ελλάδος, της Ορθοδοξίας μας. Από εκεί μετά πήγαμε, μείναμε 2 μέρες στον Άγιο Ραφαήλ, λειτουργήσα και εκεί. Και μετά πήγαμε και μείναμε εκεί κοντά στον Τρίγωνα, εκεί που είναι ο Παπαδημήτρης και ήταν και ο Παπαφώτης, και λειτουργήσα το μεν Σάββατο τον Πέτρο και Παύλου σε ένα εκκλησάκι που έχτισε ο Παπαφώτης, που είναι στα μνήματα του χωριού και είναι δίπλα και ο τάφος του. Και μετά πήγαμε και λειτουργήσαμε την άλλη μέρα σε ένα εκκλησάκι δίπλα στον κεντρικό ναό, που και αυτό το έχτισε και το αγιογράφησε ο Παπαφώτης. Και είναι εκεί που, αν το έχετε ακούσει κάποια φορά, το είπα, να σας το ξαναπώ σήμερα, το θαυμαστό γεγονός με τα δάκρυα του Παπαφώτη. Ήτανε παππούς πλέον και είχε αναλάβει την ενορία ο νυν εφημέριος ο Παπαδημήτρης. Κάθε απόγευμα πήγαιναν στο εκκλησάκι αυτό, που είναι στην αυλή της Μεγάλης Εκκλησίας, και κάναν τον εσπερινό. Πήγε και εκείνο το απόγευμα ο Παπαδημήτρης και τι να δει. Μέχρι την πόρτα που ανοίγει η εκκλησία έτρεχε μία ρανίδα νερό. Πάρε, λέει, τι είναι αυτό? Τι νερό είναι αυτό? Μπαίνει μέσα και εκεί που έχουν την Παναγία στο τέμπλο, μπροστά έχει ένα άλλο που στην τέριχομένος. Ο Παπαφώτης ήταν πολύ μικρός όμως, υπερβολικά μικρός όμως, αδύνατος. Βλέπω, λέει, τον Παπαφώτη γονατιστό να χαϊδεύει την εικόνα της Παναγιάς και να λέει τους χαιρετισμούς και να κλαίει. Έκατσα ήσυχα, περίμενα να τελειώσει. Όταν όμως τελείωσε, μόλις τελείωσε, ξανάρχισε πάλι από την αρχή. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, παιδιά. Και έκλαιγε και έκλαιγε. Λέει, δεν πειράζει, ακόμα μία φορά. Περίμενε. Τελειώνει, ξαναρχίζει όμως, τρίτη φορά. Λέει, τώρα μόλις τελειώσει την τρίτη φορά, θα τον φωνάξω, να τον σταματήσω. Πάει λοιπόν και τον ακουμπάει και γυρίζει και του λέει: «Αχ, παιδάκι μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Έλεγα τους χαιρετισμούς και δεν μπορούσα να τους σταματήσω. Έβλεπα εδώ την Παναγία να λάμπει, τη χάιδευα και έκλαιγα και έλεγα τους χαιρετισμούς και δεν μπορούσα να τους σταματήσω». Του λέει: «Γέροντα, από πότε έχεις εδώ?» Και τι λέει ο παππούς? «Να βρε, παιδί μου, χτες», λέει, «που τελειώσαμε τον εσπερινό, είπα να γονατίσω και να πω τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Και από χτες τους λέω συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και η Παναγία φέγγει, 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 φέγγει όλη τη νύχτα και δεν σταμάταγα».
και τα δάκρυά του ήταν τόσα που είχαν φτιάξει ένα μικρό ριάκι να τρέχουν. Χτες διάβασα κάτι άλλο που δεν το ήξερα. Και διηγείται ο Παπαφώτης για έναν τόπο που ήταν παπάς και είχε χιονίσει και ήταν να πάει σε έναν άλλο τόπο μέσα στη νύχτα, στην κατοχή, και ήθελε να μετακινηθεί νύχτα για να μην τον πιάσουν οι Γερμανοί. Και είχα πάρει, λέει, μόνο ένα μικρό φακό και έφεγγα τις πέτρες. Στο δρόμο όμως, λέει, ακούω μια γέλη λύκων. Για σκεφτείτε, χιόνι, λύκη, πεινασμένη. Δεν φοβήθηκα, λέει, αλλά είπα τι να κάνω, και άρχισα να λέω, λέει, τους χαιρετισμούς. Τους είχε τους χαιρετισμούς. Οι αγιορείτες, οι καλόγεροι, τους χαιρετισμούς τους έχουν συνέχεια. Όταν πηγαίνουμε κι εμείς εκεί και τους βοηθάμε στις εργασίες, κάνουμε την εργασία και λέμε και τους χαιρετισμούς. Καθαρίζουμε φασολάκια, πατάτες, αυτά, και ταυτοχρόνως λέμε και τους χαιρετισμούς. Και αν θέλει ο μοναχός κάτι να μας πει, σταματάμε, συνεχίζουμε, ξανασταματάμε, ξανασυνεχίζουμε, μια, δυο, τρεις, πέντε φορές, ώσπου να τελειώσουν τα τσουβάλια με τα φασολάκια ή τις πατάτες ή οτιδήποτε άλλο κάναμε. Λέω, λέει, λοιπόν, τους χαιρετισμούς ο Παπαφώτης. Και εκεί, λέει, που λέω τους χαιρετισμούς, έρχονταν οι λύκοι, ξύνονταν στο ράσο μου και έφευγαν. Οι χαιρετισμοί έχουν δύναμη. Οι χαιρετισμοί έχουν Παναγία μέσα. Γι' αυτό να μάθουμε μία φορά τουλάχιστον την ημέρα να λέμε τους χαιρετισμούς. Τότε η Παναγιά είναι κοντά μας. Δεν λαθεύει η Παναγιά και δεν αθετεί τις υποσχέσεις της. Και η Παναγιά, ξέρετε κάτι, η Παναγιά έχει στην αγκαλιά της και όλους αυτούς τα δικά μας πρόσωπα που έφυγαν. Γι' αυτό και οι αγιορείτες λένε, οι γεροντάδες, λες μια προσευχή για σένα, πες και μια προσευχή για τις ψυχές αυτονών που έφυγαν. Και έχουμε όλοι κάποιους που έφυγαν. Αλλά αν σκεφτούμε ότι είναι στην αγκαλιά της Παναγιάς, τότε η αγκαλιά της Παναγιάς είναι πιο γλυκιά και πιο όμορφη από όλες τις αγκαλιές του κόσμου. Τώρα τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι θα είμαι εδώ για λίγες μέρες. Εξομολόγηση θα έχουμε μετά τις λειτουργίες. Αφήστε με λίγο. Κι εγώ θέλω λίγο να αδειάζει το μυαλό μου. Και κάντε καμιά καλή αμαρτία, να έχουμε... να είναι καλή αμαρτία όμως, άμα κάντε μου κάτι χαζές αμαρτίες. Τώρα μην με ρωτήσετε ποιες είναι οι καλές αμαρτίες. Αν δείχνετε και αν δείχνουμε αγάπη, ο Θεός μας σκεπάζει και τις αμαρτίες μας. Αν δεν δείχνουμε αγάπη, δεν ασχολείται ο Θεός με μας. Και επιπλέον, από 1η του Αυγούστου μέχρι τις 14 του Αυγούστου, θα είμαι κάθε μέρα για εξομολόγηση. Εκεί θα έχουμε πολύ χρόνο να τα λέμε.
Μία φράση να πω και για το Ευαγγέλιο σήμερα. Είναι η κλίση των μαθητών κοντά στο Χριστό. Τους βρήκε τους περισσότερους στις παραλίες να ετοιμάζουν τα δίχτυα και να ψαρεύουν και τους λέει θα σας καλέσω να γίνετε αλλοίς ανθρώπων, να καλείτε τους ανθρώπους και να τους ψαρεύετε. Και τι να τους κάνουμε, δικούς μας οπαδούς, όχι, μέλη της Εκκλησίας και φίλους του Χριστού. Αυτή πρέπει να είναι η έννοια μας. Και να ευχαριστούμε τους Αποστόλους που δέχτηκαν να μπουν κοντά στο Χριστό και πάλεψαν και πόνεσαν και σχεδόν όλοι μαρτύρησαν. Μαρτύρησαν για τον Χριστό. Αλλά πριν μαρτυρήσουν άπλωσαν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την τότε οικουμένη. Και είμαστε μέχρι σήμερα κι εμείς χριστιανοί. Οφείλουμε πολλά και στον Απόστολο Παύλο που ήρθε εδώ στην Ελλάδα μας και πέρασε και από τούτα εδώ τα μέρη. Εδώ πιο κάτω στη Νέα Πολωνία είναι το μέρος όπου σίγουρα βεβαιώνει η παράδοση σταμάτησε ο Απόστολος Παύλος και τον Απόστολο Ανδρέα που ήρθε πάλι στην Ελλάδα μας για να κηρύξει και τους άλλους Αποστόλους που πήγαν προς όλα τα τότε γνωστά μέρη. Αυτόν τον Χριστό να πάρουμε όλοι μαζί μας που κήρυξαν οι Απόστολοι και έκατσαν κάποιοι από αυτούς και έγραψαν και επιστολές και Ευαγγέλια για να τα έχουμε εμείς και να διαβάζουμε γνήσια τη ζωή του Χριστού και τη διδασκαλία του Χριστού. Να είστε καλά. Και έλεγα το πρωί, άμορε σήμερα, δεν θα έρθει κανένας, όλοι θα πάνε στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά και σας αγαπώ. Στο τέλος, όποιοι θέλετε ευχούλα, μένετε. Όποιοι θέλετε κάτι να πείτε και να πάτε στο καλό, αγκαλιασμένοι. Αγκαλιασμένοι. Αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι.